Δεν θα σου κρυφτώ, δεν θέλω να κρυφτώ σε κανέναν. Γενικά αυτή η περίοδος στη ζωή μου έχει ένα πολύ υψηλό βαθμό δυσκολίας. Αλλά την ίδια στιγμή αισθάνομαι να ξεχυλίζω από ευγνωμοσύνη. Έχω πάρα πολύ σημαντικά πράγματα στη ζωή μου. Και κυρίως μέσα από ένα μεγάλο αγώνα προσωπικό, υπάρχουν εκεί δύο παιδιά, τα παιδιά μας, τα οποία έχουν στην καθημερινότητά τους όλα εκείνα τα εφόδια, τα εργαλεία, για να κάνουν τη ζωή τους όσο πιο φωτεινή γίνεται. Έχουν δύο γονείς, έχουν αγάπη, ασφάλεια, αποδοχή. Και για μένα αυτό είναι, αν όχι το μοναδικό, ίσως το μεγαλύτερό μου επίτευγμα. Οπότε από όλο αυτό που έχει συμβεί στη ζωή μου, κρατάω αυτό. Αυτά που πολλές φορές θα πεις σε μία φίλη σου, σε ένα δικό σου άνθρωπο, πόσο εύκολο είναι να τα πεις στον εαυτό σου και αν τελικά τα κάνεις πράξη ή το συνέστημα? Δεν είναι πολύ εύκολο κανείς να είναι γιατρός του εαυτού του αν αυτό με ρωτάς, αλλά και εγώ απευθύνομαι και σε δικούς μου ανθρώπους αλλά και σε ειδικούς στον χώρο της ψυχικής υγείας όταν αντιμετωπίζω τα δικά μου προσωπικά διέξοδα. Οπότε έχω και φροντίδα και αγάπη και ό,τι χρειάζεται κανείς όταν περνάει απαιτητικές περιόδους στη ζωή του. Οπότε ναι, αντίστοιχα, παρόλα αυτά όμως, αυτό που είμαστε και αυτό που κουβαλάει ο καθένας μας μέσα του, τον βοηθάει ή όχι σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή δεν πάει τίποτα χαμένο αν αυτό με ρωτάς και σίγουρα δεν πάει χαμένη η αγάπη. Γιατί αυτή κάνει πολλά τη στιγμή που χρειάζεται, τη στιγμή που πολλά άλλα δύσκολα συναισθήματα βγαίνουν στην επιφάνεια. Ο φόβος είναι τεράστιος, είναι πάντα εκεί. Αυτό συνήθως σκεπάζει όλα τα άλλα συναισθήματα. Νομίζω ότι είναι πιο ισχυρός από οτιδήποτε άλλο. Παρέα του προχωράω. Αλλά ναι, κοιτάω μπροστά. Και αυτός εκεί δίπλα. Επιμένει εκείνος, επιμένω εγώ. Ποιος θα νικήσει στο τέλος? Εσύ τι λες? Θα δούμε. Θα δούμε. Νομίζω το καλό. Πιστεύω πάρα πολύ. Πιστεύω πολύ σε αυτό και στο ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι χαρούμενοι. Πρέπει ο καθένας να βρίσκει το δικό του μοναδικό τρόπο, γιατί δεν υπάρχουν συνταγές ευτυχίας και επιτυχίας, και να είναι χαρούμενος. Αυτό το πιστεύω πολύ. Και αν κάτι μπορώ και εγώ να κάνω προς αυτή την κατεύθυνση, θα νιώθω ότι κέρδισα τη ζωή μου. Θέλω οι άνθρωποι να είναι χαρούμενοι. Εσύ είσαι? Είμαι σε καλό δρόμο. Είμαι σε καλό δρόμο. Όπου είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε να είμαστε χαρούμενοι. Σκέψου οι κοινωνίες πώς θα ήταν. Δεν είναι απλά τι συμβαίνει στο σπίτι του καθενός, είναι τι συμβαίνει και έξω, σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι χαρούμενοι άνθρωποι κάνουν χαρούμενες κοινωνίες. Είναι όλα αλλιώς. Αλλιώς. Από τα πολιτικά, τα οικονομικά, τα περιβαλλοντολογικά, όλα αυτά τα τεράστια ζητήματα που νομίζουμε δεν μας αφορούν, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτά. Ξεκινάνε από πιο απλά πράγματα. Από το πώς είναι ο καθένας μας. Οι χαρούμενοι άνθρωποι είναι αλλιώς και με τους άλλους ανθρώπους. Και αυτός είναι στόχος ζωής. Μούσκεμα έχω γίνει. Λοιπόν, καταλαβαίνετε γιατί δεν ήθελα πέρσι να κάνω συνέντευξη στη Ράνια. Κάποιες φορές, όχι κάποιες φορές, για μένα πάντα, οι σχέσεις είναι πιο σημαντικές από οτιδήποτε άλλο. Φυσικά. Ραντεβού ποια μέρα έχουμε την επόμενη εβδομάδα, Ελεάνα μου? Τετάρτη είναι εντάξει για σένα? Ελεάνα, είσαι πάρα πολύ καλή. Ήδη έβγαλα μέσα στο Δευτέρι. Τετάρτη θα έχουμε το πρώτο μας ραντεβού. Εδώ. Ναι, αλήθεια. Και θα κοιτάξει μπροστά. Στο πρωινό. Στο πρωινό. Ναι. Και θέλω ακόμα μία βοήθεια, θα στην πω αφού κλείσουμε. Ό,τι θέλεις. Είμαι εδώ. Σ' αγαπώ πολύ. Κι εγώ. Και σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι χαμογελαστή.